www.samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Τον κύριο Γιάννη Κουράκο. Να τον ευχαριστήσουμε που μπήκε σε αυτόν τον κόπο, γιατί ήταν πολύ κοπιαστικό όλο αυτό που κάναμε. Είδαμε πάρα πολλές φορές, όσο μπορούσαμε περισσότερους. Τα καταφέραμε, τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε το πρόγραμμά μας και περιμένουμε να τοποθετηθεί και με τη μεριά του και να ακολουθήσουν οι ερωτήσεις σας. Κλείστε, Γιώργο. Γιώργο, κλείστε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Το θεωρώ τιμή μου που είμαι σήμερα στη ΣΑΜΟ. Πιστεύω οι ανεξάρτητοι Έλληνες ότι πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό και να τον ευχαριστήσουμε από την άλλη μεριά, γιατί μας εμπιστεύτηκε, παρόλο που είμαστε ένα κίνημα 60 ημερών περίπου, μας εμπιστεύτηκε με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τη μία μεριά, και από την άλλη θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που με βοηθήσατε και τρέξαμε σε πάρα πολλούς φορείς να γνωρίσω τα προβλήματα του νησιού, όσα τουλάχιστον καταφέραμε και μπορέσαμε. Να ξέρετε ότι δεσμεύομαι, και σας το λέω και δημόσια, να ξαναέρθω στη ΣΑΜΟ και να ασχοληθώ με το νησί. Βρήκα και γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους εδώ στο νησί, φιλόξενοι όπως είναι και όλη η Ελλάδα, και ειλικρινά σας λέω ότι κάνουμε μια προσπάθεια για να πετύχουμε ένα στόχο. Αυτό το στόχο που έχουμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες από την ιδρυτική κήρυξη που έχουμε, είναι ο στόχος να αφυπνίσουμε τον ελληνικό λαό, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει τη σωστή απόφαση στις εκλογές στις 17 Ιουνίου. Ποιος είναι αυτός ο στόχος? Σήμερα δυστυχώς η χώρα μας έχει χάσει την εθνική της κυριαρχία. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στο Μνημόνιο 1 που υπέγραψε ο κύριος Παπανδρέου με τον κύριο Παπακωνσταντίνο. Μας οδήγησε σε μία ύφεση, σε ένα φαύλο κύκλο με περικοπές μισθών, οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Μας οδήγησε σε μία τεράστια ύφεση, και αφού βλέπαμε αυτό, δυστυχώς φτάσαμε στο δεύτερο μνημόνιο, που είναι ακόμα χειρότερο από το πρώτο, γιατί για ένα και μοναδικό λόγο. Πρώτο, υπεγράφει μέσα στο μνημόνιο, περιέχει το ειδικός λογαριασμός. Δεύτερον, μπορεί σε περίπτωση χρεοκοπίας όλη η δημόσια περιουσία των Ελλήνων να εκχωρηθεί στους δανειστές, που για μας δεν είναι μόνο δανειστές, είναι και το κογλίφι. Και τρίτον, ο ειδικός αυτός λογαριασμός πρώτα θα αποπληρώνει τους ξένους δανειστές μας και μετά ό,τι απομένει θα μένει στον ελληνικό λαό για να δίδονται συντάξεις και μισθοί και οι οποιασδήποτε άλλες κοινωνικές παροχές. Και τέταρτον, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ενέταξε στο αγγλικό δίκαιο τις όποιες διεκδικήσεις των ξένων δανειστών. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να καταγγείλουμε αυτό το μνημόνιο στον ελληνικό λαό, να μπορέσει να αντιδράσει ο ελληνικός λαός, και πιστεύω ότι την πρώτη αντίδραση την έδειξε στις 6 Μαΐου και είμαι βέβαιος ότι θα δείξει και τώρα στις 17 Ιουνίου πάλι την ίδια αντίδραση, έτσι ώστε το ταχύτερο δυνατόν να βγει η χώρα από το μνημόνιο και επίσης να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Είναι αναμφισβήτητο ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Εκείνο όμως που είναι βέβαιο, ότι η προσπάθεια που πρέπει να γίνει είναι να μπορέσει και η δημόσια διοίκηση να αλλάξει όψη και η Ελλάδα και ο μηχανισμός της χώρας μας να αλλάξει, έτσι ώστε να περιοριστούν στο έπακρο και η διαφθορά που υπάρχει στη δημόσια διοίκηση και οι περιττές πατάλες, να νοικοκυρευτεί με λίγα λόγια το κράτος, να γίνει πιο αποτελεσματικό, πιο σύγχρονο,
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Υπάρχει αυτή την περίοδο που διανύουμε την προεκλογική περίοδο ορισμένα ψευτοδιλήμματα έτσι ώστε να τρομοκρατήσουν τον ελληνικό λαό. Ένα από αυτά είναι ευρώ ή δραχμή. Σας διαβεβαιώ ότι δεν μπορεί καμία η ΟΝΕ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση να με διώξει από το ευρώ. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος νόμος ή καμία τέτοια ρύθμιση που μπορούν να μας βγάλουν. Επισκεφθήκαμε τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Προβόπουλο. Ο πρόεδρος μας μαζί με την προσωπία των ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Καμένος μαζί με συναδέλφους βουλευτές και επιτελείο του κινήματός μας και επιβεβαίωσε ο κύριος Προβόπουλος ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να μας βγάλει από το ευρώ. Κατά συνέπεια αυτός ο μύθος που προσπαθεί να τρομοκρατήσει τον ελληνικό λαό είναι πράγματι μύθος. Το δεύτερο, γιατί ξέρω ότι θα με ρωτήσετε και πάλι, είναι το τι θα γίνει στις 17 Ιουνίου. Είναι βέβαιο ότι εμείς θα είμαστε εκείνο το κόμμα, το κίνημα που θα είναι καταλήτης στα πράγματα της χώρας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει κυβέρνηση. Κακώς δεν σχηματίστηκε κυβέρνηση και στις 6 Μαΐου. Και αυτό δεν είναι με υπετιότητα δική μας. Το ίδιο πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και στις 18 Ιουνίου κυβέρνηση επιγόντως, γιατί η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι άσχημη. Συντρέχουν και ακόμα μεγαλύτεροι λόγοι λόγω των εξελίξεων στην Νότια Ευρώπη, Ισπανία, Πορτογαλία, και θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να βγει μια οικουμενική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που να εκπροσωπείται από όλα τα κόμματα, έτσι ώστε να μπορέσει να βγάλει τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα από τα διέξοδα. Πώς θα γίνει αυτή η κυβέρνηση? Εμείς καταθέσαμε και μετά την 6η Μαΐου, όταν έγινε η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, 7 σημεία. 7 συγκεκριμένα σημεία, από τα οποία ο κύριος Βενιζέλος ως εκπρόσωπος, ως πρόεδρος του ΠΑΣΟ, απεδέχτηκε τα 6. Οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί απεδέχτησαν πολλά σημεία. Ο κύριος Σαμαράς τα αγνόησε. Είναι γεγονός ότι οδηγείται η χώρα σε εκλογές, όχι γιατί ήταν σε αδιέξοδο κατά την άποψή μου, αλλά οδηγήθηκε σε εκλογές γιατί οι προσωπικές φιλοδοξίες ορισμένων ανθρώπων ήταν υπεράνω της πατρίδος μας. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι αυτές οι προσωπικές φιλοδοξίες θα εκλείψουν στις 18 Ιουνίου και θα σχηματιστεί κυβέρνηση που θεωρώ ότι θα είναι από όλα τα κόμματα οικουμενική κυβέρνηση για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Samostimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.